Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 29χρονος δράστης από το Μεσόπυργο της Άρτας. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισα την προφυλάκησή του με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω, ήταν τα λόγια που είπε ο 29χρονος μετά την απολογία του και εξερχόμενος του πρωτοδικείου Άρτας. Ο 29χρονος θα μεταφερθεί άμεσα στις φυλακές στο Σταυράκι Ιωαννίνων. Είχε το όπλο μαζί σου? Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης πέρασε τα σκαλιά του ανακριτή ο 29χρονος δράστης που σκότωσε τον πεθερό του στο Αστροχώρι Άρτας. Ο 29χρονος δράστης κρίθηκε προφυλακιστέως μετά και από την απολογία του στον ανακριτή και εισαγγελέα. Βγαίνοντας από το πρωτοδικείο Άρτας, ο 29χρονος δράστης, εφανώς συγκινημένος, ανέφερε: «Δεν ήθελα να το σκοτώσω». Δεν ήθελα να σκοτώσω. Η κακιά στιγμή. Ναι. Σταρκώθηκες με τον πεθερό σου. Κάτι άλλο θα σας πεις, Βασίλη? Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που εξασφάλισε ο RTV, ο 29χρονος δράστης στην απολογία του στον ανακριτή δήλωσε «αθώος» για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της πρώην σύζυγος του και σχετικά με το θάνατο του πρώην πεθερού του, δήλωσε ότι ενήργησε εμβρασμό ψυχής. Όσον αφορά για το όπλο που είναι το κλειδί της υπόθεσης και που κρίθηκε η ενοχή του, ανέφερε το είχε αγοράσει από γύφτους πριν πολύ καιρό για δική του προστασία, επειδή ζούσε καθημερινά στα βουνά, και ότι δεν το είχε μαζί του και το είχε αφήσει στο αυτοκίνητό του. Στην κατάθεσή της, 29χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε ότι το όπλο το είχε μαζί του και ότι στο παρελθόν είχε υποστεί κακοποιητική συμπεριφορά. Ο 29χρονος δράστης στη σημερινή του απολογία τα αρνήθηκε όσα ανέφερε στην κατάθεσή της η 36χρονη. Το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια αναλαμβάνει τον 29χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του πεθερού του και την απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγους του. Μάλιστα, λίγο πριν οδηγηθεί στον ανακριτή της Άρτας, στο γραφείο του Αλέξη Κούγια, με ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε ότι το έγκλημα έγινε σε συνθήκες βρασμού ψυχικής ορμής. Στη δήλωση σημειώνεται ότι ο δράστης αρνείται την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συζύγους του και κάνει λόγο για εκβιαστικές οικονομικές απαιτήσεις που υπήρξαν προκειμένου να του επιτραπεί να δει το παιδί του. Με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη του θύματος, ο κατηγορούμενος αρνείται ότι διέπρεξε το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας εις βάρος της πρώην συζύγου του και ισχυρίζεται ότι ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός της ανθρωποκτονίας εις βάρος του πρώην πεθερού του είναι ότι αυτή διεπράχθη από τον κατηγορούμενο σε συνθήκες βρασμού ψυχικής ορμής, αφού πριν από την πράξη τόσο ο πρώην πεθερός του όσο και η πρώην σύζυγός του, με ακραίες εξυβριστικές φράσεις και εκβιαστικές οικονομικές απαιτήσεις, δεν το επέτρεπαν να συναντήσει και να επικοινωνήσει με το ηλικίας 2 ετών παιδί του, όπως είχε νόμιμα συμφωνηθεί, ανέφερε στη σχετική ανακοίνωσή του. Το δικηγορικό γραφείο του κυρίου Αλέξη Κούγια εκπροσώπησα στη σημερινή διαδικασία τον κατηγορούμενο. Βάσει του υπομνήματος που έχει καταθέσει το γραφείο μας, ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες ως έχουν και δηλώνει μετανιωμένος για ό,τι κακό προκάλεσε. Όταν λέτε τις κατηγορίες, εννοείται για τον πυροβολισμό στην πρώην σύζυγό του και ότι κάποια στιγμή στο παρελθόν την έσφιξε... Αρνείται, δεν έχει υπάρξει αυτό που αναφέρουν το λαιμό, δεν έχει υπάρξει. Αρνείται πλήρως την κατηγορία περί απόπειρας ανθρωποκτονίας βάρος της πρώην σύζυγου του και όπως έχουμε καταθέσει και με το υπόμνημά μας, αρνείται το ότι τέλεσε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ανθρωποκτονία εκ προθέσεως εις βάρος του πρώην πεθερού του. 36χρονο είχε. Δύο λεπτά και 36χρονο είχε στην κατάθεσή της είχε πει όσον αφορά ότι έχει το όπλο μαζί του. Τι ίσχυε? Δεν έχω κάποια άλλη δήλωση. Εκδήλωση για θέματα πρόληψης ιατρικών παθήσεων πραγματοποιήθηκε στην τοπική κοινότητα Καταράκτη Άρτας μετά από πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Θυμάτων και φίλων θυμάτων του μαρτυρικού χωριού, ενώ τα μέλη του παρέδωσαν στον πρόεδρο της κοινότητας έναν αυτόματο απεινιδωτή για τις ανάγκες των κατοίκων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Θυμάτων και Φίλων Θυμάτων του μαρτυρικού χωριού Καταράχτης Άρτας πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα ανοιχτή εκδήλωση με θέμα την πρόληψη των ιατρικών παθήσεων. Συντονιστής ήταν ο Στέφανος Φούσας, πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και συντονιστής του τομέα καρδιάς του Metropolitan Center. Σας ευχαριστούμε από μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Πανελλήνια Ένωση Θυμάτων και Φίλων Θυμάτων του Μαρτυρικού Χωριού Καταράκτης Άρτας είναι ένας καινούριος σύλλογος που έγινε το Γενάρη του 19. Μετά την αναγνώριση του χωριού μας ως μαρτυρικού μας σκοπό και στόχο, την ανάδειξη της ναζιστικής θηριωδίας που συντελέστηκε τον Οκτώβριο του 1943, καθώς και την προσφορά στο χωριό, στο μέτρο πάντα των δυνατοτήτων μας. Η ένταξη του καταράκτη στον κατάλογο των μαρτυρικών χωριών και επίσημα τον Ιούλιο του 2017 με προεδρικό διάταγμα. Η εκδήλωση τιμής και μνήμης των εκτελεστέντων στο χωριό μας στις 2 Νοεμβρίου του 2019, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, καθώς και η έκδοση του σημαντικού τόμου «Μαρτυρίες και μνήμες της κατοχής» πέρυσι το καλοκαίρι σε αυτό το χώρο, αποτελούν τα σημαντικά βήματα της προσπάθειάς μας. Η ανάδειξη της ιστορίας του χωριού μας και της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής προσφοράς στην ευρύτερη περιοχή των Τζουμέρκων, της Άρτας και της Επίρου αποτελεί βασικό στόχο της Ένωσής μας. Θεωρούμε ότι από αυτή την παράλληλη ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του χωριού μας και των Τζουμέρκων μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ευρύτερη προβολή του χωριού και να έχουν στερικά αποτελέσματα της στήριξης τους του τουρισμού στην περιοχή. Για την επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν, ο επιδεινωτής βοηθά την κοινότητα σε ένα δύσκολο τομέα, στην υγεία. Και γι' αυτό ανέφερα πριν ότι η προσφορά είναι σημαντική. Μακάρι να υπάρξουν και άλλες αντίστοιχες προσφορές στον ίδιο τομέα και σε άλλους τομείς. Ευχαριστώ και πάλι την Πανελλήνια Ένωση Μαρτυρικού Χωριού Καταράκτη για την προσφορά της. Εύχομαι κάθε επιτυχία στους στόχους που έχει βάλει και ελπίζω ότι όλοι οι χωριανοί να συνεσφέρουν και να συμπαρασταθούν στο έργο της. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση τιμήθηκε ο στρατηγός Κωνσταντίνος Σίτας. Αναφέρει στη συνέχεια πώς σώθηκε από το κυνήγι των Γερμανών στρατιωτών, πώς τον βρήκε ο Αριστίδης Βλάχος και πώς αντάμωσε την οικογένειά του στο βουνό. Ο Κωνσταντίνος Σίτας ήταν από εκείνους που πήραν ενεργά μέρος στην εθνική αντίσταση. Για τη συμμετοχή του και τη συνεισφορά του στο πεδίο της μάχης κατά των δυνάμεων κατοχής, τιμήθηκε το 1950 με τον Πολεμικό Σταυρό. Σας ευχαριστώ όλους και όλες σας για την παρουσία σας στην εκδήλωση. Καλή αντάμωση σε άλλη εκδήλωση. Γεια σας. Γιατί πραγματικά ο Γιώργος ο Σίτας είναι αυτός ο οποίος μας έδωσε τις βάσεις, όχι μόνο σε μένα και στο Γιάννη, αλλά και σε άλλα παιδιά. Είναι εδώ ο καθηγητής ο Βασίλης ο Γιωργούλας. Είναι εδώ και άλλα παιδιά από τη Μιλιά, τα οποία είχαν τη τύχη να έχουν δάσκαλο τον Γιώργο τον Σίτα. Ας είναι η αιωνία τιμή. Λόγω προβλημάτων υγείας του στρατηγού, του τιμόμενου προσώπου, δεν παρευρίσκεται, δεν ήρθε στο χωριό φέτο από τα προβλήματα υγείας που έχει και σε επικοινωνία που είχαμε με την οικογένεια θα παραδώσουμε την τιμητική πλακέτα στον γιατρό τον Κώστα τον Τσουμάκα, ο οποίος θα την επιδώσει όταν πάει στην Αθήνα. Κώστα, θα παρακαλούσα να έρθεις να παραλάβεις την πλακέτα, η οποία λέει το εξής. Η Πανελλήνια Ένωση απονέμει στο συγχωριανό στρατηγό εν αποστρατεία Κωνσταντίνο Σίτα τιμητική πλακέτα για την προσφορά του στην Εθνική Αντίσταση 41-44 και την καθοριστική συμβολή του στην αναγνώριση του χωριού μας ως μαρτυρικού. Καταράκτης 14 Αυγούστου 2022. Κώστα. Μία κουβέντα μόνο. Μεγάλη τιμή να παραλαμβάνω το βραβείο για έναν τέτοιον χωριανό, για έναν γνήσιο τζουμεριώτη, έναν εξαίρετο άνθρωπο, έναν που πρόσφερε στην πατρίδα, που πρόσφερε στον κόσμο ολόκληρο. Στην εκδήλωση βρέθηκε ο Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλλίνικος, όπου απίφθινε χαιρετισμό. Όλες οι εξελίξεις οι κοινωνικές μας έχουν κάνει κάπου να αισθανόμαστε λίγο διχασμένοι. Κάθε ευκαιρία που μας δίνεται για να συναντηθούμε είναι νομίζω προς εκμετάλλευση προκειμένου να επιβεβαιώνουμε την ενότητα μεταξύ μας. Το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, καθώς φέτος μάλιστα συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή που ουσιαστικά ήταν απότοκος ενός εθνικού διχασμού.
Εύχομαι με αυτό το πνεύμα της ενότητας, κάτω από τη σκέπη του Θεού και της Παναγίας, να πορευόμαστε, να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και με το καλό να ανταμώνουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Χαιρετισμό απίφθηναν κοινοβουλευτικοί και αυτοδιοικητικοί εκπρόσωποι. Πέρα από την εκδήλωση αυτή που έχει το ιατρικό περιεχόμενο, που έχετε και τη βράβευση για έναν άνθρωπο εδώ από το χωριό μας, τον στρατηγό τον Σίτα, εμείς εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη προς αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν κάτι για αυτόν τον τόπο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτό που είπα προηγουμένως, ότι όλοι μας έχουμε υποχρέωση να συνεισφέρουμε στις κοινές υποθέσεις. Να ευχαριστήσω και εγώ για την τιμή, για τη χαρά να είμαι εδώ σήμερα μεταξύ αγαπημένων ανθρώπων και σε ένα από τα ωραιότερα χωριά της περιοχής μας. Εύχομαι καλή επιτυχία στις προσπάθειες όλες. Είναι όλες πάρα πολύ σημαντικές. Και βεβαίως η ανάδειξη της ιστορίας και η διαρκής υπενθύμηση για τη γερμανική θηριωδία και πώς έδρασε στην περιοχή αλλά και στον καταράκτη, νομίζω ότι είναι απαραίτητη, διότι το ξέρουμε όλοι ότι λαοί χωρίς μνήμη είναι υποχρεωμένοι να ξαναζήσουν δεύτερη φορά την ίδια ιστορία. Και οι καιροί που ζούμε και διατρέχουμε είναι δύσκολοι. Τον κύριο Φούσα, αγαπητέ κύριε Φούσα, παρόλο που δεν γνωριζόμαστε, γνωρίζω για το έργο σας, οπότε είναι χρέος μου να σας επικαλεστώ. Είναι χαρά και τιμή μου που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Είναι χαρά για τον εξής απλό λόγο, ότι έρχομαι στον Καταράκτη, σε ένα από τα καλύτερα χωριά της Σάρτας, θα έλεγα και της Ηπείρου γενικότερα. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχω αδυναμία στον Καταράκτη και τιμή μου που βρίσκομαι ανάμεσά σας, σε ανθρώπους σπουδαίους, σε ανθρώπους που κάνουν εκδηλώσεις που έχουν ουσία και υπόβαθρο. Δεν έχω κάτι να πω. Να συνεχίσετε, κύριε Φλόρε, το σοβαρό και ποιοτικό σας αυτό έργο που κάνετε και να ευχηθώ σε όλους σας καλό 15 Αύγουστο. Η Παναγία βοήθειά μας. Θα ξεκινήσω λέγοντας το εξής, ότι είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε στον τόπο μας ανθρώπους όπως είναι ο κύριος Φούσας, όπως είναι ο κύριος Φλόρος, που χωρίς κανένα όφελος, μόνο τον εθελοντισμό και την αγάπη για τον πολίτη. Ακολούθησε η παράδοση ενός αυτόματο απεινιδωτή από την Ένωση στον Πρόεδρο της Κοινότητας για τις ανάγκες των κατοίκων. Αναφέρονται πάνω στον απεινιδωτή και είναι τόσο απλά ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποιεί ο καθένας. Είναι αυτός ο απεινιδωτής να γνωρίζει το περιβάλλον γύρω, ότι υπάρχει, έτσι ώστε αν προκύψει κάποιο τέτοιο επεισόδιο να μπορέσει να έρθει στο συγκεκριμένο σημείο που βρίσκεται ο ασθενής, έτσι ώστε να μπορέσει να τον σώσει. Ειδικά στα χωριά μας, τα οποία είναι δύσβατα και δυσπρόσιτα παρότι όμορφα, ένας αυτόματος απεινιδωτής μέχρι να έρθει εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια, η οποία λόγω του δύσβατου της περιοχής αργεί, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι. Πρέπει να αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτά ουσιαστικά θα ήθελα να πω εγώ από την πλευρά μου, απλά έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι πόσο μεγάλη είναι η σημασία του αυτόματο πνευματοποιητή και πόσο μεγάλη είναι η σημασία του να γνωρίζουμε σαν επόμενο βήμα, σαν προηγούμενο και επόμενο βήμα, να παρέχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να το γνωρίζουμε, καλό θα είναι μάλλον να το γνωρίζουμε όλοι μας, ώστε να σώσουμε ζωές. Αυτό. Κύριε Υπουργέ, έρχεστε. Ο τυπικός πόνος του εμφράγματος φαίνεται εδώ και ακολουθεί, ξέρετε, ένας στους πέντε χάνεται. Οι υπόλοιποι τέσσερις πρέπει να πάρουν μια ασπιρίνη και το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Αν ρυθμίσουμε το βάρος μας, στη χώρα μας έχουμε πρόβλημα με την παχυσαρκία, τότε λοιπόν αν τρώμε μεσογειακή διατροφή θα είμαστε έτσι δυνατοί όπως βλέπετε εδώ και θα αποφύγουμε το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αυτά ήθελα να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι, και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Γεια σας. Θανάση! Θανάση! Κύριε Φλόρο, κλείστο. Γιατροί δεν είμαστε, αλλά τους γιατρούς πρέπει να τους ακούμε. Οι γιατροί είναι αυτοί οι οποίοι μας σώζουν ζωές και πρέπει να εφαρμόζουμε αυτά τα οποία μας λένε. Φτάσαμε στο τέλος. Οφείλω να ευχαριστήσω
Ιδιαίτερα το φίλο μου τον Στέφανο τον Φούσα και το επιτελείο όλων των γιατρών οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση. Από καρδιάς και τους ευχαριστώ γιατί με απλά λόγια μας κάνανε να καταλάβουμε αυτά τα οποία είναι χρήσιμα για τη ζωή μας. Εγώ προσωπικά είχα την τύχη το Δημοτικό Υγείας να το ακολουθώ χρόνια και ακολουθώντας τις συμβουλές, αυτά τα οποία έλεγαν για το έμφραγμα συγκεκριμένα, πέρασα έμφραγμα και έτυχε να ακολουθήσω πιστά τις οδηγίες που έλεγε ο Στέφανος στα οδηπορικά και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα βρέθηκα στο νοσοκομείο και είμαι σήμερα κοντά σας χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το ακολουθούμε όλοι και σώζει ζωές. Εάν δεν είχα ακολουθήσει, δεν ήξερα, θα ήμουν ο Μακαρίτης και θα είμαι μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Και για να κλείσουμε την εκδήλωσή μας, θα παρακαλέσω τον πρόεδρο της κοινότητας, τον Θανάση τον Σαλαμούρα, ο οποίος ασχολείται με την Εκκλησία, ο άνθρωπος είναι και επίτροπος, όπως είδα, να παραλάβει τον απεινιδωτή, ο οποίος εύχομαι να μην χρειαστεί για κανένα χωριανό, αλλά να είναι και για κανένα φιλοξενούμενο, ο οποίος το καταράκτη στο καλοκαίρι και όπως βλέπετε κι εσείς ήδη έχει πολύ κόσμο και αυτό είναι ευχάριστο και μακάρι να έχουμε περισσότερο ακόμα. Να μην χρειαστεί για κανέναν ο πινεδοτής, αλλά θα είναι απολύτως απαραίτητος. Θα εκπαιδευτούν άτομα από το χωριό μας, τα οποία διαμένουν μόνιμα εδώ, με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ, έτσι δεν είναι Σταύρο, με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ, για να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες σε αυτούς οι οποίοι το έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ και θα δώσω τώρα τον απεριοδή στον Θανάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και πάλι την Ένωση για την προσφορά. Εδώ μέσα είναι ο πινοδοτής. Ο απεινιδωτής αξίζει κάποια χρήματα, αλλά με την παρέμβαση του Στέφανο του Φούσα, του φίλου μου, τον απεινιδωτή το πήραμε σε τιμή κόστους. Και γι' αυτό οφείλω να τον ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά. Έτσι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και εύχομαι καλό 15 Αύγουστο και υγεία σε όλους σας και σε όλες τις οικογένειές σας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτός είναι ο απεινιδωτής. Πάρτε μια φωτογραφία, Σταύρο. Εδώ πέρα από την πρόεδρο και εσύ. Μετά από 6 χρόνια και επιπλέον δόθηκε σε κυκλοφορία ο δρόμος Ασπρογερακά τα Λαγκάδα, εξυπηρετώντας έτσι τις ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών στο νησί της Λευκάδας. Να υπενθυμίσουμε πως οι ζημιές στο δρόμο είχαν προκληθεί από το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015. Στην κυκλοφορία μετά από 6 χρόνια δόθηκε ο δρόμος Ασπρογερακά τα Λαγκάδα ζωτικής σημασίας για το νησί της Λευκάδας. Ένα σημαντικότατο έργο για την ασφαλή και ταχύτερη πρόσβαση των κατοίκων της ορεινής Λευκάδας και των τουριστών στις δυτικές ακτές του νησιού. Ο δρόμος αρχίζει από τον οικισμό Ασπρογερακάτα μέχρι την παραλία Πευκούλια ή Λαγκάδα της τοπικής κοινότητας Αγίου Νικήτα, μήκους περίπου 5,5 χιλιόμετρων. Οι εργασίες αποκατάσταση των ζημιών, αποκατάσταση που είχαν προκληθεί σε τμήμα του δρόμου από το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015 και η ασφαλτόστρωση ολοκληρώθηκαν. Η ζωτική σημασία του δρόμου σύνδεσης της ορεινής ενδοχώρας του Δήμου με τα δυτικά παράλια είναι αναμφισβήτητη. Με συνεχείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση τόσο τεχνικών όσο και οικονομικών ζητημάτων, ολοκληρώσαμε το έργο και πλέον με ασφάλεια, ταχύτητα και ευκολία, κάτοικοι και επισκέπτες χρησιμοποιούν την οδό σε ένα φυσικό περιβάλλον ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Με γνώμονα την ισόρροπη ανάπτυξη των ενωτήτων του Δήμου μας, συνεχίζουμε με έργα και δράσεις ώστε να μεγιστοποιήσουμε την προστιθέμενη αξία του τόπου μας, τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός.
Ένα μεγάλο έργο για την Ορεινή Λευκάδα, ένα έργο πνοής, ο δρόμος της Λαγκάδας ολοκληρώθηκε. Ένα καθολικό αίτημα όλων των κατοίκων της περιοχής έγινε πράξη. Η Δημοτική Αρχή κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να παραδοθεί το έργο με ασφαλή χρήση και ολοκληρωμένο. Τα καταφέραμε. Η Ορεινή Λευκάδα έχει τον αναπτυξιακό της δρόμο, τον δρόμο που την συνδέει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα με τις πανέμορφες παραλίες της Δυτικής Λευκάδας μας. Προσπαθούμε κάθε μέρα για το καλύτερο για τον τόπο μας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση για άλλη μια φορά να ερχόμαστε και να βλέπουμε ένα έργο πνοής για τον τόπο μας να έχει πλέον υλοποιηθεί. Προφανώς υπάρχουν κάποιες μικρές εκκρεμότητες, αλλά ο δρόμος χρησιμοποιείται με ασφάλεια και μην ξεχνάμε ότι αυτός ο δρόμος ήταν κλειστός για τουλάχιστον 6 χρόνια. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου το έργο να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό και να υπενθυμίσω ότι χρειάστηκαν και επιπλέον χρηματοδότηση προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Συνελήφθη σήμερα μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη της Σάρτας από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Σάρτας η μεδαπό σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα ληστείας. Ειδικότερα, ο ημεδαπός προσέγγισε η μεδαπή και αποπειράθηκε ανεπιτυχώς να της αρπάξει την τσάντα, ασκώντας μάλιστα σε βάρος της βία, προκειμένου να κάμψει την αντίστασή της και ακολούθως τράπηκε σε φυγή. Ύστερα από επιστάμενες αναζητήσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν άμεσα να την αντιοπίσουν στην ευρύτερη περιοχή και να τον συλλάβουν. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Άρτας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα επανέλθουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς φροντίζουμε για σας. Kids Valley Δημητριακά κρουασάν και χυμή μείον 50%. Softex Pure and Soft 3,69. Τένα και Λιμπρές μείον 50%. Lenor μείον 50%. Ελωμάς, κάθε μέρα κοντά σας. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε μπούτι σπάλα χοιρινό άνεφος του 4,49 το κιλό. Δωδόνι γιαούρτι στραγγιστό χύμα μόνο 2,50 το κιλό. Κρέτα Farms λουκάνικα καπνού 1 κιλού 3,22. Κρις Κρις πίτες premium μόνο 1,35. Coca-Cola κουτί 330 ml 5+1 δώρο μόνο 2,82. Χαρτί υγείας Tender τετράφυλλο δεκάρι 3,98. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης, στα δικά μας ντόπια καταστήματα. Να τρώει η μάνα και του παιδιού να δίνει. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Μεγάλη προσφορά μόνο στο πρατήριο του συνεταιρισμού. Μέχρι το Σάββατο. Μπούτι κοτόπουλο νοπό ελληνικό 3,29 το κιλό. Η προσφορά ισχύει μόνο στο πρατήριο του συνεταιρισμού. Βιομηχανία γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Στην Carrier, με πάνω από έναν αιώνα τεχνογνωσία και εμπειρία, έχουμε κλιματίσει μεγάλα έργα σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι όμως, το μεγαλύτερο μας έργο είναι η δική σας άνεση. Επιλέγοντας Carrier, επιλέγετε αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας, εξελιγμένο έλεγχο λειτουργίας και βέλτιστη ποιότητα αέρα. Επιλέγετε τον εφευρέτη του σύγχρονου κλιματισμού. Carrier. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
Εμπιστευτείτε την Παπακίτσος Energy Systems. Πώληση χονδρική λιανική. Είμαι δηλωμένη για 4 ώρο, αλλά δουλεύω 8 ώρο. Θα καλύψεις εσύ το συνάδελφο, λένε. Αλλά για πληρωμή, ούτε κουβέντα. Υπερορίες. Ποιες υπερορίες? Στην αγορά εργασίας, πολλοί έχουμε ακούσει μια τέτοια ιστορία. Τώρα όμως, με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όλα αλλάζουν. Ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τώρα η δουλειά σου φαίνεται. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Άρτας. Γιατί εμείς τα κέντρα ξένων γλωσσών Πάλσο παρέχουμε ουσιαστική γνώση της ξένης γλώσσας και όχι μόνο τυπική πιστοποίηση. Συμμετέχουμε σε εξετάσεις που γίνονται σε επίσημα εξεταστικά κέντρα και όχι μέσα στα κέντρα ξένων γλωσσών μας. Επιλέγουμε για τους μαθητές μας πιστοποιητικά που εξετάζουν και τις 4 δεξιότητες. Λειτουργούμε σε επιστοποιημένα εκπαιδευτήρια. Είμαστε επιστοποιημένοι εκπαιδευτικοί με άδεια διδασκαλίας. Χρησιμοποιούμε την πλέον σύγχρονη μεθοδολογία. Πρωτοπορούμε στην εξαποστάσεως εκπαίδευση, υβριδική τάξη. Σχεδιάζουμε ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών για παιδιά και ενήλικες. Παραδίδουμε ιδιαίτερα μαθήματα. Διεξάγουμε εκπαιδευτικά παιχνίδια και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των παιδιών στα τρέχοντα θέματα. Οργανώνουμε εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό. Συμμετέχουμε στα κοινωνικά εκπαιδευτικά δρόμενα της πόλης μας. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία. Χρεώνουμε προσιτά δίδακτρα. Στα κέντρα ξένων γλωσσών Πάλσο προετοιμάζουμε τους αυριανούς παγκόσμιους πολίτες. Κέντρα ξένων γλωσσών Πάλσο. 40 χρόνια συνεχούς προσφορά στους μαθητές και τους γονείς με υπευθυνότητα, σοβαρότητα, επαγγελματισμό. Και θυμηθείτε, τα αγαθά κόπης και όχι τρόπης τόνται. Τέλος στα παραθυράκια, στο σβήσιμο της κλίσης της τροχέας θέλει να βάλει η κυβέρνηση, καθώς οι κλίσεις θα γίνονται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο, μηδενίζοντας έτσι την πιθανότητα κάποιων οδηγών να τη σβήσουν. Παρεμβάσεις και κλίσεις θα περιλαμβάνονται πλέον στην ηλεκτρονική ταυτότητα του αυτοκινήτου, δεν θα είναι όμως τα μόνα στοιχεία. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο κάθε πολίτης θα βλέπει για το όχημά του τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, αν έχει πληρώσει τα τέλη, αν το όχημά του βρίσκεται σε κίνηση ή ακινησία και αν έχει κλαπεί. Σε μια προσπάθεια να σταματήσει το σβήσιμο των κλίσεων, η κυβέρνηση προχωρά στην καταχώρηση των παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ηλεκτρονικά. Όσο για την ευθύνη για παράβαση που επιβάλλεται απουσία του οδηγού και επιστοποιείται με κάμερες, ραντάρ κλπ, θα αποδίδεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος που θα καλείται να πληρώσει και το πρόστιμο. Οι κλίσεις θα μπορούν να πληρώνονται μέσω e-banking ή ATM και βεβαίωση της υπερήμερης οφειλής στο TaxisNet. Για το Point System προβλέπεται η άμεση online ενημέρωση των οδηγών για την καταγραφή των παραβάσεων και των πόντων ποινής που έχουν συγκεντρώσει. Σε δεύτερο χρόνο αναμένεται η διασύνδεση της πλατφόρμας με την εφαρμογή Car Wallet, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα του οχήματος και του οδηγού, όπως δίπλωμα οδήγησης, ασφάλεια γιοταχή, κταίο, άδεια κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας και άλλα. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια αναπτύσσεται σε 5 ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά τα ποιοτικά δεδομένα. Οι δημόσιες πολιτικές για την οδική ασφάλεια πρέπει να στηρίζονται σε καλής ποιότητας δεδομένα και γι' αυτό θεσπίζεται για πρώτη φορά Εθνικό Παρατηρητήριο για την Οδική Ασφάλεια. Τη λειτουργία του θα αναλάβει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μέσω σύμβασης που θα συνάψει με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το Εθνικό Παρατηρητήριο θα είναι αρμόδιο για τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση εθνικής βάσης δεδομένων για την οδική ασφάλεια. Σε ετήσια βάση θα δημοσιεύει ενημερωτικό δελτίο στατιστικών στοιχείων για την οδική ασφάλεια, η εγκυρότητα των οποίων θα επικυρώνεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Η Ελλάδα θα υιοθετήσει τα πιο έγκυρα διεθνώς πρωτόκολλα για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Δεύτερον, διακυβέρνηση και στρατηγικό σχέδιο, αποσκοπώντας την επίτευξη των στόχων της μείωσης των θανατηφόρων ατυχημάτων, υιοθετείται ένα νέο σύστημα διακυβέρνησης για την οδική ασφάλεια που περιλαμβάνει 4 άξονες. Η Κυβερνητική Επιτροπή θα συντονίζει το διυπουργικό έργο σε θεσμικό επίπεδο. Θα εγκρίνει και θα εποπτεύει την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου οδικής ασφάλειας, το οποίο θα γίνει νόμος με δράσεις δεσμευτικού χαρακτήρα για όλους τους αρμόδιους φορείς.
Η Εκτελεστική Επιτροπή θα εκτελεί τις αποφάσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής και θα παρακολουθεί την υλοποίησή τους. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα έχει την ευθύνη υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων. Βασικό εργαλείο θα είναι τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, τα οποία είναι δεσμευτικά για δήμους άνω των 30.000 κατοίκων και θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά δράσεις οδικής ασφάλειας. Τρίτον, εκπαίδευση και επικοινωνία. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, από τον προσεχή Σεπτέμβριο, η διδασκαλία της κυκλοφοριακής αγωγής θα γίνει υποχρεωτική στα σχολεία. Επιπλέον, οι νέοι και οι νέες που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους θα μπορούν να παρακολουθήσουν θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα οδήγησης στις σχολές οδήγησης. Τα θεωρητικά μαθήματα θα μπορούν να πιστοποιηθούν πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, ενώ με τη συμπλήρωση αυτού θα έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην πρακτική δοκιμασία. Επιπλέον, αλλάζει η φιλοσοφία της θεωρητικής εξέτασης και της πρακτικής δοκιμασίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης. Τέταρτον, αποτελεσματικό σύστημα επιβολής. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά στην αναθεώρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στη βάση ορισμένων αρχών. Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων του ΚΟΚ με βάση το βαθμό επικινδυνότητας και συχνότητας. Η έμφαση θα δοθεί στις 5 πιο συχνές παραβάσεις του κώδικα που έχουν ως αποτέλεσμα είτε σοβαρούς τραυματισμούς είτε θανάτους σε ένα τροχαίο ατύχημα. Όπως υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση ζώνης από όλους επιβαίνοντες, μη χρήση κράνους από οδηγό και συνοδηγό, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, χρήση κινητού τηλεφώνου. Οι παραβάσεις θα έχουν διαβαθμισμένα και πάντως όχι υψηλά χρηματικά πρόστιμα σε συνδυασμό με διοικητικές κυρώσεις. Διαχωρισμός των κυρώσεων με βασικό κριτήριο διαφοροποίησης στην οδηγική συμπεριφορά ή την κατάσταση του οχήματος. Παράδειγμα, στην περίπτωση οχήματος με λιγμένο κταίο, οχήματος που δεν λειτουργούν υφανή ή κυκλοφορεί με σπασμένους καθρέφτες, θα τιμωρείται το όχημα, παραδείγματος χάρη, με αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας. Στην περίπτωση παράβασης που σχετίζεται με την οδηγική συμπεριφορά, οι κυρώσεις θα επιβάλλονται στον οδηγό. Η ευθύνη όμως θα πρέπει να επιμεριστεί και σε όσους η πολιτεία έχει αναθέσει την υποχρέωση ελέγχου για την κατάσταση των οχημάτων, δηλαδή στα κταίο. Από την ίδρυσή τους, τα 204 ιδιωτικά και 28 δημόσια κταίο παραμένουν ανεξέλεγκτα όσον αφορά την ποιότητα των ελέγχων τους. Στην Ελλάδα, με έναν από τους πιο γυρασμένους στόλους της Ευρώπης, το ποσοστό απόρριψης στα κταίο είναι 4,5%, όταν στη Γερμανία είναι 35,5%. Ένα στα τρία οχήματα δεν προσέρχεται για έλεγχο. Για τον αμελή ιδιοκτήτη, αν παρέλθει διετία, το πρόστιμο εκπρόθεσμου ισούται με το κόστος ελέγχου που δεν έγινε, άρα καθίσταται συμφέρον. Έτσι, στο νομοσχέδιο για τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας θα υπάρξει διάταξη για τη δημιουργία μητρώου εποπτών κταίο. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών, έχει ξεκινήσει τον επανασχεδιασμό και την υλοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα της διαδικασίας βεβαίωσης και της σύσπραξης των παραβάσεων του ΚΟΚ. Ο στόχος είναι διτός. Ο τερματισμός του καθεστώτος της γενικευμένης πεποίθησης ατιμορρησίας και η αύξηση των εσόδων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάθε παραβάτης του ΚΟΚ θα γνωρίζει ότι θα πρέπει να καταβάλει το προβλεπόμενο πρόστιμο και η διοικητική διαδικασία θα έχει ως εξής: βεβαίωση και καταχώρηση των παραβάσεων του ΚΟΚ με ηλεκτρονικά μέσα. Πρόβλεψη ώστε η ευθύνη για παράβαση που επιβάλλεται απουσία του οδηγού, δηλαδή κάμερες και ραντάρ, να αποδίδεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος. Δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής παράβασης μέσω e-banking ή ATM. Βεβαίωση της υπερήμερης οφειλής στο τάξη. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα πρόστιμα του ΚΟΚ έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και αποτελούν πόρους στον ΟΤΑ, στην περιοχή των οποίων συντελέστηκε η παράβαση. Προτείνεται η θεσμοθέτηση ενός Εθνικού Ταμείου Οδικής Ασφάλειας. Τα ποσά από τα πρόστιμα του ΚΟΚ θα εξακολουθούν να αποδίδονται υπέρ του οικίου ΟΤΑ, αλλά θα διασφαλίζεται ότι θα επενδύονται σε πολιτικές ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο υλοποίησης των ΣΒΑΚ. Το τετράπτυχο της οδικής ασφάλειας θεμελιώνεται τέλος στους ασφαλείς δρόμους, την υπεύθυνη οδήγηση, την κυκλοφοριακή παιδεία και τη θέσπιση δίκαιων κανόνων. Μία ομάδα 40 καλλιτεχνών με αρχικό σημείο συνάντησης στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης πεζοπορεί ως το Αρχαίο Θέατρο της Αμβρακίας σε έναν δρόμο που ενώνει τα δύο θέατρα
και θα δημιουργεί μία πολιτιστική διαδρομή. Στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής θα δοθούν αντίστοιχα παραστάσεις στα δύο αρχαία θέατρα. Μία ομάδα 40 καλλιτεχνών, ηθοποιών, περφόρμερ, χορευτών, μουσικών, εικαστικών και φωτογράφων με αρχικό σημείο συνάντησης στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης πεζοπορεί ως το Αρχαίο Θέατρο Αμβρακίας σε ένα δρόμο που θα ενώνει τα δύο θέατρα και θα δημιουργεί μία πολιτιστική διαδρομή. Στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής θα δοθούν αντίστοιχα παραστάσεις στα δύο αρχαία θέατρα. Η παράσταση αποτελείται από μία σύνθεση αρχαίων μύθων, όπου οι ήρωες έχουν μία πορεία ανάμεσα σε ανθρώπους ή διαδρομή μέσα σε διάφορους τόπους. Ορφέας, Διόνυσος, Πενθεσίλια, Οδυσσέας, Ιδίποδας και άλλοι. Οι πεζοπόροι θα πορευτούν δίπλα από τον ποταμό Άραχθο στο φαράγγι που σχηματίζει ανάμεσα από τα Τζουμέρκα, μέσα από οικισμούς και χωριά. Θα πραγματοποιηθούν 5 στάσεις, τις οποίες η πεζοπορική ομάδα θα συνδιαλλαγεί με τους κατοίκους των πόλεων Ιωαννίνων Άρτας και των χωριών Ελληνικό, Μονολίθι, Πλατανούσα, Σκούπαρο, Δαυγή. Θα παρουσιάσουν σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής μικρές παραστάσεις, μουσικά δρόμενα, σεμινάρια, θα αφηγηθούν παραμύθια, θα συζητήσουν και θα ερευνήσουν τον κάθε τόπο ξεχωριστά. Θα παρακολουθήσουν και θα συμμετάσχουν στα δρόμενα που οι συνεργαζόμενοι τοπικοί φορείς θα διοργανώσουν για να τους υποδεχθούν και να τους γνωρίσουν. Όλη η πεζοπορία θα φωτογραφηθεί και θα βιντεοσκοπηθεί από επαγγελματίες φωτογράφους, αλλά και από τον κάθε συμμετέχοντα. Στόχος είναι η αποτύπωση αυτής της συλλογικής εμπειρίας και η απόδοσή της στο ευρύ κοινό μέσα από μία πολλαπλή οπτική. Μετά το τέλος της διαδρομής θα διοργανωθεί έκθεση φωτογραφίας, καθώς και θα παραχθεί ένα βίντεο που θα συνοψίζει εικόνες, κοινωνικά και περιβαλλοντικά στοιχεία, τις συναντήσεις των ανθρώπων, την ιδιαίτερη φυσιογνωμία κάθε τόπου, καθώς και τα συναισθήματα όσων ενεπλάκησαν σε αυτό το εγχείρημα. Στο σχεδιασμό της πολυθεματικής δράσης επιλέχθηκε να πεζοπορήσουμε, αναφέρουν οι διοργανωτές, στην Ήπειρο με βασικά οχήματα, το θέατρο και τη φωτογραφία. Επιλέξαμε να πεζοπορήσουμε για να παρατηρήσουμε καλύτερα τον τόπο, τον πολιτισμό και το περιβάλλον του. Για να ανακαλύψουμε τις βιογραφίες του φυσικού, του κοινωνικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της διαδρομής. Για να συνδεθούμε τόσο μεταξύ μας όσο και με τον τόπο και τους ανθρώπους του αισθητικά και νοητικά. Για να αναπτύξουμε τη φυσική κινητική δραστηριότητά μας με την οποία οι άνθρωποι αναζήτησαν το μέλλον τους, τον τόπο τους, το καταφύγιό τους και την ελευθερία τους. Για να αλλάξει ο ρυθμός των ποδιών μας και ο ρυθμός της σκέψης μας από τα συναπάντηματά μας με τους ανθρώπους και τη φύση. Για να μοιραστούμε μια εμπειρία πεζοπορίας που στο τέλος της κανένας δεν θα είναι ίδιος. Γιατί το αποτύπωμα αυτής της δράσης δεν θα αφήσει κανένα βλαβερό ίχνο στη φύση. Επιλέξαμε η πρώτη μας πολιτιστική διαδρομή να είναι στην Ήπειρο για να αντιληφθούμε πως ένας τόπος ο οποίος αξιολογήθηκε μέσα από τη μάλλον αυθαίρετη εξίσωση ορεινό, άγωνο, άρα εχθρικός προς τον άνθρωπο, μη παραγωγικός απομονωμένος, κατάφερε να δημιουργήσει έναν τόσο αξιόλογο πολιτισμό. Πως ο Ηπειρώτης προσαρμόστηκε και αντιστάθμισε τις δυσκολίες στο ανάγλυφο που κλήθηκε να ζήσει. Πως ανέπτυξε τη δημιουργικότητά του και αξιοποίησε τις φυσικές υποδομές της γης. Πως η Ήπειρος τελικά προσδιορίστηκε ιστορικά και για την παραγωγή και την τέχνη της, την οποία διοχέτευσε όχι μόνο στις γειτονικές περιοχές, αλλά άσκησε εμπόριο μακρινών αποστάσεων με την αρχιτεκτονική της πέτρας, την ξυλογλυπτική, την κλυπτική, τη ζωγραφική, τη μουσική, το θέατρο, την αγιογραφία, τη χρυσοχοΐα, την υφαντική, καθώς και με προϊόντα όπως το κρασί, το τυρί, τα υφαντά, τα κοσμήματα, τα ξυλόγλυπτα και άλλα. Για να γνωρίσουμε αυτές τις περιοχές αξιόλογης αισθητικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας, που το πέρασμα του χρόνου και η εξέλιξη δεν τις απαξίωσαν. Επιλέξαμε το θέατρο να μας κουβαλήσει από τον ένα τόπο στον άλλον, γιατί το θέατρο εμπεριέχει μέσα του ένα σύνολο πολιτιστικών στοιχείων όπως η μουσική, αφήγηση, παράδοση, λαϊκό παραμύθι, χορό, ιστορίες κλπ. Θέατρο γιατί θέλουμε να σταθούμε μπροστά σε ανθρώπους, να τους ακούσουμε, να τους μιλήσουμε, να τους πούμε και να μας πούνε ιστορίες. Θέατρο γιατί, όπως είπε και ο Κάρολος Κουν, κάνουμε θέατρο για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, το κοινό που μας παρακολουθεί και όλοι μαζί να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατής, ψυχικά πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στον τόπο μας.
Επιλέξαμε τη φωτογραφία γιατί η τέχνη της φωτογραφίας διεισδύει, ερευνά και συνθέτει με τον καλύτερο τρόπο τα σχήματα, τα συναισθήματα, την έκφραση, τους τόπους, τον πολιτισμό και τον χρόνο. Γιατί η τέχνη της φωτογραφίας απαιτεί γνώση, έρευνα, βίωμα, φαντασία και συνέστημα. Θέλουμε να συνεχίσουμε να αφηγούμαστε την εμπειρία της διαδρομής ως πολιτισμικό τεκμήριο αυθεντικότητας μετά την ολοκλήρωσή της και να είναι το ίχνος που θα μείνει από αυτή. Για να δημιουργηθούν εικόνες με συλλογική υποκειμενική σύνθεση. Για να παρουσιάσουμε το μοναδικό και ιδιαίτερο που κρύβει ο κάθε τόπος. Οι φορείς που συνδιοργανώνουν την εκδήλωση... Οι φορείς που συνδιοργανώνουν το εγχείρημα αυτό είναι η Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, η Εφορία Αρχαιοτήτων Άρτας, ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, ο Δήμος Άρτας, το Διπεθέ Ιωαννίνων, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεόδωρος Παπαγιάννης, Ίνωρο Συγκρότημα Πολυφωνικού Ταξιδιού, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Έντευξης, Διοργανωτής του Διεθνούς Φωτογραφικού Φεστιβάλ Φωτομετρία, Θεατρική Ομάδα από τον 5ο Στίχο Κιόλας Φάλτσι, Πολιτιστικός Οργανισμός Επισκοπών. Οι θεατρικές παραστάσεις θα δοθούν στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης την Τετάρτη 24 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, στο Κάστρο της Άρτας την Τρίτη 30 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Μεταμορφώνομαι σε... Μεταμορφώνομαι σε... Νιώθει! Άβλα, η Άβλα ήταν η ζωή του μάρτυρες, ο τοξότης! Εγμαλίων και καλά... Ο Ακτέωνας! Τι παθαίνουν αλληλοτρόπιο και πολύ ικανός πλέον είναι πολύ... Αταλάνια! Στα γήματα είπαν η Φιλίσκα Δημοφόρ, ο αρχηγός των... Βρόκνη και φιλόν! Νιώβη! Ήταν μια νύμφη φύσνακο, ο έρωτας του Φάν, ο τοξότης! Πυγμαλιών και καλά, τι γίνεται! Η νύμφη ήταν... Τι παθαίνουν αλληλοτρόπιο! Η Φιλίσκα Δημοφόρ... Μεταμορφώνομαι σε... Μεταμορφώνομαι σε... Μίνι καύσωνας αναμένεται για το επόμενο διήμερο στη χώρα σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μεταβολή του καιρού προβλέπεται από το απόγευμα του Σαββάτου και από τα βορειοδυτικά με βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται και από ισχυρούς ανέμους. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν το επόμενο τριήμερο στη χώρα μας. Η άνοδο της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει αύριο Πέμπτη από τα δυτικά και θα συνεχιστεί την Παρασκευή. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, αλλά θα παραμείνει υψηλή σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Η μέγιστη τιμή της προβλέπεται να φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά του 40 με 41 βαθμούς και στα νησιά του 37 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά, την 5η 18 Αυγούστου, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας προβλέπεται να φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους στα δυτικά και κυρίως στην Ατωλοακαρνανία, τους 40 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά τους 35 με 36. Την Παρασκευή 19 Αυγούστου, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας προβλέπεται να φτάσει στα ηπειρωτικά τους 39 με 40 και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά, τους 41 βαθμούς και στα νησιά, τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο 20 Αυγούστου η θερμοκρασία στη δυτική και τη βόρεια χώρα θα υποχωρήσει κατά 2 με 3 βαθμούς, αλλά στα ανατολικά ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή της θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Επισημαίνεται πως από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου αναμένεται μεταβολή του καιρού από τα βορειοδυτικά, με καταιγίδες που πιθανόν κατά τόπους θα είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους. Την Κυριακή 21 Αυγούστου η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα και θα επανέλθει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, στις περισσότερες δηλαδή περιοχές η μέγιστη τιμή της στους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη Μακεδονία θα είναι άστατος. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα της στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emi.gr.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Να περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε και ειδήσεις από την περιφέρεια. Σε πλήρη εξέλιξη είναι ο σχεδιασμός της περιφέρειας Ηπείρου για τον εξυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση των αντιλιοστασίων των ΤΟΕΒ, προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής των αγροτών. Στη σημερινή της συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή έλαβε αποφάσεις για δύο ακόμη έργα και συγκεκριμένα ανέδειξε τον οριστικό ανάδοχο του έργου εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του ΤΟΕΒ, Ραγιού και Στρίνης, προϋπολογισμού 816.000 ευρώ και το προσωρινό ανάδοχο του έργου βελτίωσης των αντιλιοστασίων, ΤΟΕΒ Αχαίροντα, προϋπολογισμού 1.164.000 ευρώ. Στο τελικό στάδιο έχουν μπει πλέον οι διαδικασίες για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής και ανάπτυξης στην ακριτική περιοχή της Κόνιτσας. Στη σημερινή της συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου ανέδειξε το προσωρινό ανάδοχο του έργου βελτίωσης και εξυγχρονισμού των κτηρίων των Ιαματικών Λουτρών Καβασίλων, έργο το οποίο είναι προϋπολογισμού 1,5 εκατομμύριο ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ιντερνετ Ελλάδα-Ιταλία και προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η Δέδαλος ATV. Η Οικονομική Επιτροπή στη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε τη δημοπράτηση των παρακάτων έργων που αφορούν αποκατάσταση ζημιών από προηγηθέντα έντονα καιρικά φαινόμενα. Άμεσα αποκατάσταση της 16ης Επαρχιακής Οδού προς ΑΕΤΟ Πετραδοδόνης, προϋπολογισμού 285.000 ευρώ. Κατασκευή αποκατάστασης γέφυρας στο Λούρο ποταμό στην περιοχή Τερόβου, προϋπολογισμού 140.000 ευρώ. Άμεσα αποκατάσταση βατότητας της 19ης Επαρχιακής Οδού στο τμήμα Βαλιναδιά, Άγιος Νικόλαος, προϋπολογισμού 124.000 ευρώ. Άμεσα αποκατάσταση φορέων γεφυρών και ανακατασκευή στιθέων τεχνικών έργων επί της 3ης Επαρχιακής Οδού προς Τσίμοβο, προϋπολογισμού 80.000 ευρώ. Άμεση κατασκευή χώρων αμονής επί της επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Ανηλίου, προϋπολογισμού 65.000 ευρώ. Από την Οικονομική Επιτροπή ελήφθησαν επίσης αποφάσεις για τα εξής νέα έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Βελτίωση συντήρηση επαρχιακού παιδινού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για το έτος 2022, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου για το έτος 2022, προϋπολογισμού 90.000 ευρώ. Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων, επένδυση πρανών διαβάσης, στραγγιστικού και εδρευτικού δικτύου Περιφερειακή Ενότητα Άρτας για το έτος 2022, προϋπολογισμού 128.000 ευρώ. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μέσω της αρχιτεκτονικής του σχολής θα εκπονήσει τη μελέτη για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του αγροκτήματος Κατσικά που πρόσφατα περιήλθε στην κυριότητα της περιφέρειας. Σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε τη σύνεψη προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκειμένου να εκπονηθεί η μελέτη ώστε ο συγκεκριμένος χώρος να λειτουργήσει ως πάρκο αγροτικής καινοτομίας, το οποίο θα αποτελεί πολυχώρο προώθηση της επιχειρηματικότητας, στήριξης και αρρωγής των παραγωγών και της ανάπτυξης δομών καινοτομίας για τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά, τη γενική βελτίωση των ζώων και άλλα. Το ύψος της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται σε 124.000 ευρώ. Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους Δήμους Κόνιτσας και Πογονίου, Μετσόβου και Ζαγορίου για τη δοκιμαστική λειτουργία των αντίστοιχων ΣΜΑ με το Δήμο Ζηρού μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου, βελτίωση βατότητας, κατασκευή τεχνικών, σήμανση και ασφάλεια οδικών τμήματων προϋπολογισμού 133.000 ευρώ. Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή αναδείχθηκαν οι ανάδοχοι των έργων για τη συντήρηση τοιχογραφιών στην Ιερά Μονή Γεννησίου της Θεοτόκου Συστρουνίου, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ και επισκευή κημητηριακού ναού της Νέας Σαμψούντας Πρέβεζας, προϋπολογισμού 35.000 ευρώ. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει ότι ξεκίνησαν από τη Δευτέρα 8 Οκτώβου οι πληρωμές για την καταβολή της πρώτης δόσης για τους δικαιούχους του προγράμματος των νέων αγροτών. Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους.
Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Βόρεια Ελλάδα και μόνο στη Θράκη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 39 και κατά τόπους 40 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Σας ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.